Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Την Έλενα δεν την είπες, βλέπω. Την Έλενα δεν την είπες, βλέπω. Τα σημειώνει η Έλενα. Πριν καλημέρα. Α, λοιπόν. Μόλις διάβασε η Έλενα την ανακοίνωση που έχει βγάλει και η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Ναι. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για σένα, για όλους τους φίλους εκεί στη Φάρμα, για όλη την πρόοδό σας, για όλη την καινοτομία σας. Και θέλω να μας πεις και να μας περιγράψεις τι έγινε χθες εκεί. Λοιπόν, βασικά το τυρί αυτό το δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Mm. Και στέλναμε δείγματα στη σχολή, παίρναμε τις αναλύσεις, συζητούσαμε με τους τυροκόμους πώς μπορεί να γίνει. Yeah. Τις δοκιμές τις κάναμε εμείς εδώ πέρα. Η ιδέα πώς γεννήθηκε για αυτό το τυρί το νέο? Θέλατε να κάνετε κάτι νέο που δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά? Καταρχήν δεν υπάρχει στην αγορά τέτοιο τυρί. Ναι. Και κατά δεύτερον θέλαμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία του κασεριού που είναι υπερβολικά δύσκολη για ένα μικρό τυροκομείο. Μάλιστα. Και συνήθως οι μαθητές της σχολής είναι κτηνοτρόφοι ή παιδιά κτηνοτρόφων, ναι, που θέλουν να ανοίξουν ένα δικό τους μικρό τυροκομείο. Ελάχιστοι είναι στη σχολή που έχουν ήδη τυροκομείο, δηλαδή στα 40 άτομα ή δύο. Μάλιστα. Οπότε αυτό μοιάζει σαν κούντα, έτσι. Τρόπο... Μοιάζει σαν κούντα αυτό το τυρί. Θα είναι για το στάκι, ε. Είναι για τοστ, λιώνει. Ναι. Βασικά σε οτιδήποτε χρησιμοποιείται το κούντα ή το προβολόνε, είναι κάτι μεταξύ κούντα και γραβιέρα. Σε ένα ενδιάμεσο πράγμα. Έχει πολύ έντονη γεύση. Να πούμε πώς λέγεται το όνομά του, δεν έχουμε πει μέχρι τώρα. Το όνομά του λέγεται Κανιάκι. Κανιάκι. Αυτό, ναι. Πώς γεννήθηκε το όνομα? Αυτό γεννήθηκε από τον πατέρα μου. Ο πατέρα μου ήταν η ιδέα, επειδή ο στάβλος μας είναι στο βουνό Κάνιακος, στη Φωτεινή, και τα πρόβατα βόσκουν εκεί. Είχα μια ελπίδα ότι θα το πείτε Έλενα, αλλά εντάξει. Το επόμενο. Έλενα, εσύ λατρεύεις παγωτό, οπότε θα βγάλουμε μια γεύση, Έλενα. Με γεύση, παγωτό, Έλενα. Με γεύση. Frozen yogurt. Θα το φανταστώ και θα σας το πω. Bye, Έλενα. Θα μας στείλει τις προτάσεις, τις αρέσει και όχι, θα το δουλέψουμε και κάτι θα βγει. Και κάτι θα γίνει και για σένα. Κανιάκι, ναι, λοιπόν. Ναι. Ήταν ωραία εμπειρία, Χρήστο, γιατί και οι τυροκόμοι χάρηκαν πολύ. Ναι. Γιατί στην ουσία αυτό το βήμα που βρήκαμε τώρα, γλιτώνεις πάρα πολύ επεξεργασία. Δηλαδή για να γίνει το κασέρι, χρειάζεται να φτιάξεις στην ουσία ένα τυρί που λέγεται μπασκί. Μάλιστα. Να το αφήσεις να οριμάσει 3-4 μέρες και μετά να το βγάλεις, να το κόψεις μικρά κομμάτια, να το αναθερμάνεις στους 70 βαθμούς και να σχηματίσεις το καλούδι από το κασέρι που θέλεις. Mm. Οπότε εμείς έχουμε γλιτώσει όλο αυτό, όλη αυτή την αναμονή τώρα με τα βήματα που βγάλαμε στην παραγωγή, έχουμε γλιτώσει όλη αυτή την αναμονή. Και βγήκε ένα νοστιμότατο αποτέλεσμα. Πολλοί μας ρωτούσαν, γιατί το λέμε καιρό για αυτό το νέο τρί, πότε θα βγει και πότε θα βγει. Πότε, ναι, θα βγει λοιπόν και στα μαγαζιά τώρα, Θωμά? Είχαμε ένα μικρό θέμα με τις κοπτικές μηχανές που θέλουμε για να βγαίνει σε φέτες για το τοστ. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Ελπίζουμε να λυθεί σήμερα, οπότε θα βγει ή αύριο το πρωί θα είναι διαθέσιμο ή τη Δευτέρα το πρωί θα είναι διαθέσιμο. Θα είναι διαθέσιμο. Εμείς πότε θα το δοκιμάσουμε, Θωμά? Εσείς πιθανότατα να το δοκιμάσετε και αύριο. Αυτό το πιθανότατα με βάζει σε υποψίες. Έχω τάξη πρωινό. Έχουμε τάξη πρωινό σε κόσμο εδώ πέρα. Πρόσεξε. Αν κατεβάσει η Έλενα την τοστιέρα, θα δοκιμάσετε αύριο. Εγώ θα την κατεβάσω. Αν την κατεβάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ψωμί θα κατεβάσει. Μας λείπει το από μέσα το ωραίο. Ψωμί, Φαντίδη, τυράκι, μόσχος, τρώμε Καστοριανά. Και θα γίνει χαμός. Λοιπόν, οπότε. Σε περιμένουμε αύριο και από κοντά. Ναι, γιατί υποσχέθηκε ότι θα το φέρει. Πολύ ωραία. Πώς αλλιώς. Θα το φέρω στον προσώπο. Σωστό και αυτό. Θα φέρω και ένα παγωτό Έλενα. Πρόταση για Έλενα. Αυτό. Μπράβο. με καραμέλα. Μην το ξεχάσετε και το frozen yogurt, τη δροσιά του καλοκαιριού της Καστοριάς στα καταστήματα πάντα Φάρμα Μόσου. Μετά από αυτό, τι στόχο βάζουμε τώρα, Θωμά?
Μετά από αυτό ο επόμενος στόχος είναι ένα τυρί χάρας λέγεται. Τυρί χάρας. Ναι, γνωστό σαν ταλαγάνι, αλλά το ταλαγάνι είναι pop. Ναι. Δεν μπορούμε να το παράξουμε εδώ. Είναι αυτό το οποίο το βάζεις πάνω στην πισταριά και δεν διαλύεται, λιώνει εκεί πάνω στην πισταριά. Ε. Ναι. Σε σχήμα σαν μπιφτέκι. Σαν μπιφτέκι είναι γίνεται, βασικά σε ό,τι καλούπι θες. Αυτό πάμε τώρα, έτσι. Πάμε τέτοιο τύπο. Το επόμενο θα είναι αυτό. Ω, ναι. Παναγιά μου, θα μας τρελάνετε στη Φάρμα Μόσχου, τελείωσε. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε. Και δεν είναι τυχαία πολλά πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, Θωμά, στη Ζουτέχνια πέρσι, πότε ήτανε, είχατε βραβευτεί για την καινοτομία σας και την προοπτική σας για το μέλλον. Πέρυσι, ναι. Ναι. Είχαμε... Φαίνεται τώρα με αυτά που κάνετε. Φαίνεται τώρα γιατί σας βράβευσαν στη Θεσσαλονίκη, στη Ζουτέχνια. Η πρώτη καινοτομία μας ήταν το γιαούρτι χωρίς πέτσα, το παραδοσιακό. Όχι χωρίς πέτσα. Την ουσία με την ίσια πέτσα και γι' αυτό είχαμε βραβευτεί. Ναι. Άρα συνεχίζουμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε. Το είναι νέο καταπληκτικά τυρί... τα πράγματα που φτιάχνουν τα παιδιά. Και είναι νέοι άνθρωποι και πραγματικά ψάχνονται τόσο πολύ με αυτό που κάνουν και το κάνουν καλά γιατί το αγαπάνε. Είναι μια δουλειά, είναι αρκετά δύσκολη δουλειά, δεν είναι, Θωμά? Δεν μπορούν να την κάνουν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δύσκολη, ναι. Αλλά αν την αγαπάς, φτιάχνεις θαύματα. Σαν αυτά που παρουσιάζουν κάθε μέρα και τα καινούργια προϊόντα από τη Φάρμα Μόσχου. Θέλω να καλέσω όλους τους φίλους και τις φίλες. Δοκιμάστε τα. Ο λόγος που μπαίνει είναι αυτός που εξηγήσαμε, ότι έχουμε απλοποιήσει τα βήματα. Ναι. Και επειδή το κόστος για το κασέρι, για να κάνεις μια σύγχρονη μονάδα, είναι τεράστιο, θα μπορεί πλέον ένα μικρό τυροκομείο οποιοδήποτε να το κάνει. Να το παράξει, ναι. Εσύ έχεις κατοχυρώσει όμως τα δικαιώματα και τα λοιπά πάνω σε αυτή την πατέντα, πάνω σε αυτή την καινοτομία, έτσι φαντάζομαι. Έχουμε κατοχυρώσει στην ουσία την διαδικασία παραγωγής. Ναι. Την οποία την έχουμε, εννοείται, την έχουμε δώσει αυτή τη στιγμή στη σχολή για να μπορούν να διδάσκονται όλοι μας τεστ. Δεν έχουμε δώσει ολοκληρωμένη τη συνταγή. Ωραία. Α, δεν έχετε δώσει ολοκληρωμένη τη συνταγή. Γιατί κάθε συνταγή έχει και τα δικά της μυστικά. Λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Εμείς θα δοκιμάσουμε αύριο και από Δευτέρα ή αύριο το πρωί και εσείς στα καταστήματα θα δούμε, εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Βαριά όμως τη Δευτέρα. Το νέο αυτό τυρί, το ξαναλέμε. Κανιάκι. Κανιάκι θα είναι μαζί με όλα τα προϊόντα Φάρμα Μόσχου στα τρία καταστήματα. Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ευχόμαστε πάντα καλές επιτυχίες τέτοιες. Πάντα, πραγματικά, και διακρίσεις. Με ευχαριστώ πολύ. Έχουμε το ίδιο και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί, λοιπόν, σε περιμένουμε και από κοντά. Γεια σου, Θωμά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.